Αυτά για τον καρκίνο του νεφρού. Και θα προχωρήσουμε γρήγορα στο επόμενο παράδειγμα με τον ίδιο τρόπο για τον καρκίνο του ουροδόχου κύστης. Μιλάμε για έναν άντρα 68 ετών, ατομικό αναμνηστικό αρνητικό για κάποιο καρκίνο, ατομικό οικογενειακό ιστορικό κάποιου συγγενού δηλαδή για καρκίνο της κύστης, είναι καπνιστής, ήταν ελαιοχρωματιστής, τώρα είναι συνταξιούχος, πάνω από 30 χρόνια στο επάγγελμα και δεν φορούσε στολή προστασίας στη δουλειά του. Έχει αποσυρθεί στο χωριό του και πίνει νερό από πηγάδι. Δεν αναφέρει αιματουρία. Τα βάζω αυτά μόνο και μόνο για να δούμε το νομόγραμμα. Γενικός πληθυσμός. Πάμε στο Harvard School of Public Health. Ακολουθούμε τα βήματα και βλέπουμε ότι είναι πολύ υψηλού κινδύνου. Το περιμέναμε εξάλλου. Και αν τροποποιήσουμε κάποιους από αυτούς τους παράγοντες που μπορούμε να τροποποιήσουμε, παραδείγματος χάρη να αποφύγει το κάπνισμα, θα μειωθεί, αλλά όχι πάρα πολύ. Το πηγάδι το βάλαμε με την έννοια της μόλυνσης από αρσενικό. Όπως στην Αμερική παρατηρείται μερικές φορές ότι σε πηγάδια που έχουν μολυνθεί με αρσενικό, οι ασθενείς που πίνουν από εκεί νερό έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του ουροδόχου κύστης και φυσικά το επάγγελμα το ξέρετε γιατί μπήκε να είναι ελαιοχρωματιστής. Ποια είναι η πιθανότητα καρκίνου της κύστης σε άτομα υψηλού κινδύνου όπως είναι αυτό? Το νομόγραμμα το οποίο μας δίνει το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ είναι αυτό. Βάζουμε την ηλικία, 68 ετών, άνδρας, καπνιστής, λευκός, δεν έχει αιματουρία. Εδώ έχουμε την παράμετρο του NMP22. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Μπορεί να είναι καλό το νομόγραμμα, μπορεί να έχουμε external validation, έχουμε υψηλό area under the curve, 82,4 για να προβλέψει. Αλλά δεν ξέρω ποιος από εσάς κάνει NMP22, εγώ πάντως δεν το έχω κάνει, άρα... Επομένως, αυτό μάλλον είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί. Εγώ δεν θα το επέλεγα. Βλέπετε λοιπόν τη διαφορά και του πρακτικού. Στατιστικά πολύ καλό, στέκει, αλλά πρακτικά. Έγινε σύσταση διακοπής του καπνίσματος. 2 χρόνια μετά έρχεται με ένα επεισόδιο μακροσκοπικής αιματουρίας. Γίνεται περιχογράφημα. Έχουμε μια ύποπτη μάζα στον ουροδόχο κύστη. Εύχομαι την κυστεοσκόπηση. Βλέπουμε ένα μονήρι όγκο πάνω από 3 εκατοστά. Παίρνουμε έκπλημα για κυταρολογική κατά τη διάρκεια της χιστοσκόπησης και βγαίνει ουροθυλιακό καρκίνο με υψηλού βαθμού κακοήθειας. Μία εβδομάδα μετά γίνεται διουρηθρική εκτομή και βγαίνει τα φένα της 3. Τέσσερις εβδομάδες μετά γίνεται χιστοσκόπηση, bladder washout θετικό, το NMP22 μόνο για το νομόγραμμα το βάζω, εμείς δεν το κάνουμε, βλέπουμε την εικόνα της ουλής. Ποια είναι η πιθανότητα υποτροπής ή προόδου ενός μη μειοδιεθνικού καρκίνου της κύστης? Ένα νομόγραμμα το οποίο και πάλι σχετίζεται με το NMP22, στέκει στατιστικά. Αν κάποιος κάνει NMP22, μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Και ερχόμαστε στα νομογράμματα από την EORTC, που είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλους σας. Πολλοί το χρησιμοποιούν. Είναι ένα software το οποίο, αν μπει κανείς στο site, μπορεί να το κατεβάσει και το εγκαταστήσει στον υπολογιστή του και να το τρέξει από εκεί. Δεν είναι online, το κατεβάζεις και το τρέχει στον υπολογιστή σου. Και εδώ είναι τα στοιχεία τα οποία πρέπει να βάλουμε. Αν είναι πρωτοπαθής όγκος, αν έχουμε υποτροπή κάτω ή πάνω από το έτος, πόσες αιστείες, 1, 2 με 7, 8, πόσο μέγεθος έχει κάτω ή πάνω από 3 εκατοστά, τα φένα ή τα φάλφα, G3 εδώ, αν υπάρχει CIS. Και με βάση αυτό μπορούμε να εκτιμήσουμε την πιθανότητα υποτροπής 1, 2, 3, 4, 5 χρόνια και προόδου της νόσου σε μειοδιαθητικό. Ένα νομόγραμμα το οποίο είναι αρκετά εύκολο κατά τη γνώμη μου και μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς εύκολα. 2 εβδομάδες μετά, 6 εβδομάδες από το αρχικό TURBT, γίνεται retour με αυτά τα δεδομένα και βγαίνει μειοδιαθητικό. Προτείνεται ριζική κυστεκτομή. Ποια είναι η πιθανότητα τοπικής εξοπλιστικής επέκτασης ή παρουσίας λεμφαδενικών μεταστάσεων με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, προεγχειρητικά. Νομόγραμμα από το Fox Chase Cancer Center. Καλή η ακρίβεια του. Βάζουμε τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Είναι TAF2, είναι Grade 3 κτλ. Και βγάζουμε την πιθανότητα να έχουμε τα 3, τα 4 επέκταση ή επέκταση στους λεμφαδένες. Για τους λεμφαδένες είναι χαμηλό λίγο, είναι 63,1% η ακρίβεια που δίνει, για το άλλο είναι 75,7%. Και υπερτερεί
έναντι της σταδιοποίησης μπορεί να γίνει με τη διουρηθρική. Λίγο υπερτερή. Ή τουλάχιστον υπόσχεται ότι υπερτερή. Να εκτιμήσουμε τη θνητότητα μετά από ριζική κυστεκτομή προεγχειρητικά. Τα δεδομένα είναι εδώ. Μπορούμε να βάλουμε πάλι το τάφτον ή την ηλικία της επέμβασης και να πάρουμε αντίστοιχες πιθανότητες. Αποφασίζεται να γίνει ριζική κυστεκτομή. Να σας πω μια φωτογραφία με ανομαλία. Κλινική σταδιοποίηση. Την έχω δει. Έχει φωτογραφία. Στο ίδιο site του Fox Chase προτείνονται με βάση αυτές τις κατευθύνσεις οδηγίες οι εξετάσεις που πρέπει να υποβάλουμε τον ασθενή πριν από την κυστεκτομή για να τις έχουμε έτοιμες στο γραφείο. Ή κάποιες από αυτές να μπορούμε να κάνουμε και μπορεί να γίνει και η σταδιοποίηση με τον ίδιο τρόπο. Γίνεται ριζική κυστεκτομή 2 εβδομάδες αργότερα, 9 εβδομάδες συνολικά από τη διάγνωση. Σταδιοποίηση, όπως είδαμε και προηγουμένως. Κίνδυνος υποτροπής μετά από ριζική κυστεκτομή, βασισμένη σε μεταχειρητικό νομόγραμμα. 12 κέντρα, 9.000 ασθενείς. Βλέπουμε ότι έχουμε σχετικά καλά αποτελέσματα. Και τα δεδομένα τα οποία πρέπει να βάλουμε είναι το στάδιο, το grade, το φύλλο, ο τύπος του καρκινώματος, η ηλικία και πόσος χρόνος πέρασε από τη στιγμή που μπήκε η διάγνωση μέχρι να γίνει η κυστεκτομή. Εδώ ήταν 63 μέρες. Και μας δίνει μια πιθανότητα στάξη του 78%. Κίνδυνος υποτροπής μετά από ριζική κυστεκτομή. Πάλι εύκολα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια λογική. Ένα νομόγραμμα που δίνει 78% πιθανότητα. Έχει γίνει internal validation στο νομόγραμμα. Και μας δίνει τις πιθανότητες εδώ πέρα που βλέπουμε. Αυτά μπορείτε να τα κάνετε μόνοι σας στην πράξη. Απλώς τα δείχνω για να δείξω το περιβάλλον των διαγραμμάτων. Το ίδιο για την επιβίωση μετά από ριζική κυστεκτομή. Ποια είναι η επιβίωση μετά από ριζική κυστεκτομή στα 2, στα 5, στα 8 χρόνια. Η παρακολούθηση, μπορούμε πάλι να πάμε στο συγκεκριμένο site, να βάλουμε τα δεδομένα μας του σταδίου και να δούμε τι εξετάσεις και πότε συστήνονται με βάση το National NCCA, NCCN και τα guidelines και να τα έχουμε σε πίνακα, ώστε να έχουμε προγραμματίσει το τι πρόκειται να κάνουμε λίγο πολύ στο ασθενή μας. Αυτά ήθελα να σας πω.